Αν ανήκετε στο 10% του πληθυσμού παγκοσμίως άνω των 60 ετών ή και νεότεροι και πάσχετε από συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας, τότε μείνετε μαζί μας για να μάθετε όλες τις νέες μεθόδους που υπόσχονται ανώδυνη και γρήγορη αποκατάσταση με ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ένα πρόβλημα στο γόνατο ή στο ισχύο δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο για να έχετε μια ποιοτική ζωή. Μια οστεοαρθρίτιδα ή μια βλάβη που οφείλεται σε ένα ατύχημα, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποκατασταθεί με μια χειρουργική επέμβαση και μάλιστα με τις σύγχρονες νέες μεθόδους που υπάρχουν στην χειρουργική επεμβατική, θα μπορεί να γίνει αξιοποίηση ενός φορητού συστήματος πλοήγησης, το οποίο εγγυάται ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Για το θέμα λοιπόν αυτό, έχουμε κοντά μας τον Δόκτωρα Νικόλα Ροίδη, ορθοπαιδικός χειρουργός και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Γιατέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Οστεοαρθρίτιδα λοιπόν, όχι μόνο πλέον σε μεγάλες ηλικίες, σε τρίτη ηλικία, σε ανθρώπους των 50 ετών και νεαρότερους, είτε από βλάβες είτε από τραυματισμούς. Ερώτημα. Μέχρι σήμερα η οστεοαρθρίτιδα πώς αντιμετωπιζόταν σε ό,τι αφορά τουλάχιστον χειρουργικές επεμβάσεις? Η οστεοαρθρίτιδα, η τελικού σταδίου όπως έχουμε πει προηγουμένως, αντιμετωπίζεται με ολική αρθροπλαστική γόνατος, με επέμβαση. Υπάρχει και για πιο πυρό εμεστάδια και πιο συγκεκριμένες βλάβες η λύση της μόνο διαμερισματικής αρθροπλαστικής γόνατος, την οποία αν θέλετε θα το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά σύγχρονα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι το πρόβλημα ο ηλικιωμένος ασθενής. Το πρόβλημα του ηλικιωμένου ασθενούς έχει λυθεί. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και ουσιαστικά δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Σύγχρονα το πρόβλημα στη σύγχρονη ορθοπαιδική είναι αυτό που λέμε the young arthritic knee. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο? Σημαίνει ότι ο ασθενής ο 50ης που έχει προβλήματα και έχει αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή είναι οστεοαρθρίτιδα το οποίο έχει βλάβη του χόντρου, του αρθρικού χόντρου του γόνατος, αλλά η βλάβη αυτή είναι πολύ περιορισμένη, είναι στα αρχικά στάδια. Τότε ο πόνος είναι πολύ πιο ήπιος, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο ήπια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χειρουργική θεραπεία δεν ενδείκνεται, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν άλλες λύσεις. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις? Είναι αυτό που λέμε η αναγεννητική ιατρική. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος η ενέσεις λαδιού, που είναι η ενέσεις υλουρονικού οξέως. Μπορεί κάλλιστα να κάνει κάποιος από και πέρα διάφορες άλλες τεχνικές, οποίες είναι τα PRP, είναι τα ενεργοποιημένα από πετάλια και τα ηχορήγηση βλαστοκυτάρων. Αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες που μας λύνουν το πρόβλημα έτσι ώστε να καθυστερήσουν το πρόβλημα αυτό της εκδήλωσης του αρθρίτιδας για να φτάσουμε σε πιο προχωρημένες ηλικίες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας με μια χειρουργική επέμβαση. Όταν κάνει κανείς λοιπόν μια αρθροπλαστική γόνατος, πότε είναι καλύτερο να την κάνει? Όταν λοιπόν είναι σε νεαρότερη ηλικία ή όταν φτάσει στα 65, ναι, στα 70 πολύ κατανοητό το ερώτημα. Αυτό υπήρχε μια δοξασία παλαιότερα που λέγανε ιδιαίτερα οι γιατροί της επαρχίας, καθυστέρησε το να το κάνεις όσο σε μια καλύτερη ηλικία. Αυτό πλέον δεν ισχύει και αυτό που ισχύει είναι ότι ο οδηγός μας είναι η βλάβη του χόντρου, δηλαδή η βαρύτητα της κατάστασης. Αν η βαρύτητα της κατάστασης ανεξάρτητα από την ηλικία. Αν έχω χειρουργήσει μέχρι και 19 χρονών παιδί, στο ισχύο όχι στο γόνατο, με μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα ισχύου, μετά από κάταγμα κοτήλης, το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει σωστά σε κάποιο νοσοκομείο, έκανε πολύ γρήγορα μετατραυματική αρθρίτιδα και αυτό το παιδί δεν μπορούσε να περπατήσει. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία αν είναι 19 χρονών, σημασία έχει η βαρύτητα της κατάστασης και δεν μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 χρονών ή 55 ότι πρέπει να ζήσεις μια τελείως μίζερη ζωή με πόνο στην καθημερινή σου δραστηριότητα και να φτάσεις στην ηλικία των 65-70 να χειρουργηθείς, όταν μπορείς να του προσφέρεις με ένα πολύ επιτυχημένο χειρουργείο μια 15 ετία εξαιρετικής ποιότητας ζωής. Επίσης η ποιότητα των αναθεωρήσεων των υλικών αρθροπλαστικών γόνατων έχει ανέβει πάρα πολύ. Η εξειδίκευσή μου εμένα είναι ακριβώς αυτή. Είναι πολύ εύκολο για μας να φτιάξουμε πάλι το γόνατο αυτό και όταν έχουμε παράδειγμα, ένα πρώτο χειρουργείο στην ηλικία των 40 χρονών, να κρατήσει αυτό το χειρουργείο 20 χρόνια, δίνοντας στον ασθενή μας 20 χρόνια εξαιρετικής ποιότητας ζωής και μετά να το ξανακάνουμε πάλι από την αρχή με μια αναθεώρηση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Επειδή θα έρθουμε να συζητήσουμε και για την αναθεώρηση αργότερα, μένουμε λιγάκι πρώτα απ' όλα στην συμβατική μέθοδο της αρθροπλαστικής, για να καταλάβουμε πώς μας βοηθάει η τεχνολογία και όχι μόνο η εξέλιξη λοιπόν της ιατρικής να κάνουμε κάτι με μεγαλύτερη επιτυχία και ίσως και πιο ανώδυνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο είναι ότι η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο χειρουργείο. Τα ποσοστά ακόμη και με τη συμβατική, ακόμα και με τη συμβατική μέθοδο. Είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο που έχει αλλάξει τη ζωή των ασθενών μας. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο με μια βαριά ρευματοειδή αρθρίτιδα, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει και ουσιαστικά με μια συμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατο τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Ερχόμαστε όμως τώρα σύγχρονα. Αυτό που λέμε ότι η τεχνολογία μας δείχνει κάποια καλούδια, όπως τα ονομάζω εγώ, είναι τα τεχνολογικά καλούδια που σας είπα προηγουμένως. Ποια είναι αυτά? Τα
τα καλούδια που έχουμε. Είναι να συνδυάσουμε την εμπειρία που έχουμε στη χειρουργική του γόνατος και να έχουμε τέτοια εργαλεία, ότι αυτά τα εργαλεία να μας κάνουν το ποσοστό μας από το 85% να μας το πάνε στο 95%. Και εκεί είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια της σύγχρονης εποχής. Άρα, αφήνουμε τη συμβατική τεχνική στην άκρη, την αρθροπλαστική, και θέλω να μου πείτε τι καινούριο έχουμε στην αρθροπλαστική γόνατος, που βεβαίως να αξιοποιεί τις τεχνικές εξελίξεις. Πολύ ωραία ερώτηση. Όπως είπα προηγουμένως, η αρθροπλαστική γόνατος, το χειρουργείο είναι το ίδιο. Mm-hmm. Απλώς όμως η τεχνολογία έρχεται να μας δώσει τέτοια εργαλεία, έτσι ώστε η τοποθέτηση των υλικών μας να είναι σε τόσο εξαιρετικά σωστή θέση, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Διότι μέχρι τώρα βασιζόμασταν στη χειρουργική εμπειρία και μόνο. Δηλαδή, όσο πιο έμπειρος είναι ο χειρουργός, τόσο καλύτερη τοποθέτηση θα έβαζε στα υλικά μας, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό γινόταν περίπου τυχαία ή με μια βάση μιας χειρουργικής εμπειρίας. Τώρα λοιπόν έχουμε τέτοια εργαλεία, έτσι ώστε η τοποθέτηση των υλικών μας να είναι τεκμηριωμένα ότι είναι σωστά. Και γι' αυτό ο κόσμος μιλάει για ρομποτική χειρουργική, μιλάει για σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, φορητά ΕΜΗ, μιλάει για εξατομικευμένη ανθρωπιστική γόνατος, και αυτές είναι οι νέες τεχνολογίες που έρχονται αυτή τη στιγμή να μας βοηθήσουν, έτσι ώστε να αυξήσουμε το ποσοστό των ικανοποιημένων ασθενών μας. Θέλω να κάνω εδώ μια επισήμαση, μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Ουσιαστικά όμως, ο παράγοντας εκείνος ο οποίος καθορίζει την επιτυχία μιας επέμβασης είναι ο γιατρός, είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πει πολλές φορές το προσωπικό μου τρίπτυχο, το οποίο είναι πρώτον, είναι το πιο σημαντικό, είναι η χειρουργική εμπειρία. Η χειρουργική εμπειρία είναι το παν. Από εκεί πέρα είναι η γνώση, το δεύτερο, και τρίτον, η πολύ προσεκτική χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνουμε ρομποτική χειρουργική, θα κάνουμε πλοήγηση, ότι το γόνατό μας από εκεί πέρα θα έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Προϋπόθεση είναι ο πολύ έμπειρος χειρουργός, ο οποίος ξέρει πολύ σωστά να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εργαλεία, μπορεί να μας δίνουν σωστή πληροφορία, μπορεί να μας δίνουν και λαθεμένη πληροφορία. Εκείνη την ώρα πρέπει ο χειρουργός να είναι πολύ έμπειρος, να ελέγχει αν όλα αυτά τα πράγματα είναι σωστά, έτσι ώστε να προχωρήσουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες τεχνολογίες. Δεν είναι σπάνιο πολλές φορές να ξεκινάμε ένα χειρουργείο με ρομποτική χειρουργική ή με πλοήγηση ή με εξατομικευμένη ανθρωπιστική γόνατος, κάτι στο πλάνο να πηγαίνει λάθος και να προχωρούμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν η εμπειρία του χειρουργού είναι ο κυριότερος καθοριστικός παράγοντας. Γιατρέ, ολική αρθροπλαστική, όχι με τη συμβατική μέθοδο, αλλά με την υποβοήθηση και μάλιστα ενός φορητού συστήματος πλοήγησης. Πολύ ωραία. Πώς ακριβώς λοιπόν εφαρμόζεται και τι είναι αυτό, και θα δούμε βεβαίως και την συσκευή σε λίγο. Αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινήσαμε από τα υπολογιστικά συστήματα να έχουμε ένα υπολογιστή στο μέγεθος ενός δωματίου και από εκεί πέρα να έχουμε ένα μικρό λάπτοπ το οποίο να έχει τις ίδιες δυνατότητες και πολλές περιπτώσεις πολύ καλύτερες δυνατότητες από ένα πολύ μεγάλο σύστημα υπολογιστικό. Έτσι λοιπόν και στα συστήματα που χρησιμοποιούμε στην εργαλειοσειρά μας όταν κάνουμε τροπική αρθροπλαστική γόνατος, φανταστείτε ότι έχουμε ένα εργαλείο, μια κεντρική μονάδα στο μέγεθος ενός smartphone, ενός σύγχρονου κινητού τηλεφώνου, που αυτό έχει παντοδύναμο software, και από εκεί και πέρα χρησιμοποιώντας αυτό την κινητή μονάδα, την οποία την προσαρμόζουμε πάνω στα εργαλεία μας εκείνη την ώρα που χειρουργούμε, mm-hmm. αυτό μας δίνει ακριβώς τις πληροφορίες που θέλουμε, έτσι ώστε τα κοψίματά μας να γίνουν σε ακρίβεια μίας μοίρας. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο, το οποίο βλέπουμε εδώ τη συσκευή. Εδώ θα δούμε διάφορες συσκευές. Είναι η φωτογραφία καταρχάς της συσκευής αυτής που τοποθετείται. Πού ακριβώς, για πείτε μου βλέπετε λοιπόν, τι βλέπουμε. Η μονάδα που βλέπετε, αυτό το μπλε που βλέπει ο κόσμος, αυτό το μπλε κουτάκι, είναι μια σύγχρονη τέτοια κινητή μονάδα, ναι. η οποία παράδειγμα προσαρμόζεται ακριβώς πάνω στα εργαλεία μας. Αυτά τα εργαλεία ακριβώς έχουν τοποθετηθεί πάνω στη μυρό κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αν μπορεί να προχωρήσει το βίντεο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορα. Εδώ βλέπετε κατά τη διάρκεια πώς γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Και αυτό με διάφορες κινήσεις, είναι από διάφορες εταιρείες που έχουν αναπτύξει αυτά τα σύγχρονα συστήματα. Εγώ έχω επιλέξει και χρησιμοποιώ το τελευταίο το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Νέα Υόρκη. Και βλέπετε, αυτό είναι το σύστημα που εγώ, το οποίο λέγεται Knee Align 2. Παρατηρώ, γιατρέ, ότι ακριβώς στην συσκευή αυτή υπάρχουν δύο βελάκια, ένα αριστερά ακριβώς, και ένα δεξιό. Ακριβώς, γιατί σε καθοδηγεί στο κάθε βήμα σου. Οπότε υπάρχει ένα software. Εκείνος σε κατευθύνει, σου δίνει, να το πω έτσι, τις παραμέτρους και την ευθεία που πρέπει να πάρεις. Ακριβώς. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις ανά πάσα στιγμή σε κάθε στάδιο του χειρουργείου. Mm-hmm. Το οποίο, βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, το παν είναι η χειρουργική εμπειρία, αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό να σου λέει ότι πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα. Και βλέπετε σε αυτή την εικόνα, οποία αν μπορούμε να τη δούμε λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, βλέπετε αυτές τις γραμμές, που ακριβώς αυτές οι γραμμές πάνω στο software αυτό μας λένε το επίπεδο του κοψίματος. Και μπορούμε με ένα μικρό κατσαβίδι, γυρνώντας ένα μικρό οδηγό, να υπολογίσουμε ότι αυτό, παράδειγμα, το κόψιμο των 5 μοίρων δεν είναι σωστό και πρέπει να το κάνουμε 3 μοίρες. Ή το κόψιμο αυτό που μας δίνει. Τέτοια ακρίβεια. Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς, αν τοποθετεί σωστά και έχει κάνει την εμπειρία να το κάνει σωστά, τι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα? Μας δίνει τη δυνατότητα
δυνατότητα τα κοψίματα του οστού να γίνουν με τέτοια μεγάλη ακρίβεια, έτσι ώστε να έχουμε ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι προηγουμένως με τη συμβατική τεχνική έπρεπε να βάλουμε ένα μεγάλο ενδομυελικό οδηγό μέσα στο μυρό, κάνοντας ένα πολύ σημαντικό τραυματισμό. Τόσο του μυρού όσο και της κνήμης. Με αυτή την τεχνική λοιπόν δεν βάζουμε αυτόν τον οδηγό μέσα στο μυρό ή μέσα στην κνήμη και κάνουμε πολύ πολύ λιγότερο τραυματισμό με αποτέλεσμα να έχουμε τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και γι' αυτό ακριβώς μας βοηθούν έτσι ώστε ο ασθενής αυτό το χειρουργείο να το αισθάνεται πολύ πιο ελαφρύ πλέον και να περπατά την αμέσως επόμενη μέρα. Η σύγκριση τελευταία που κάνατε αφορά όμως την ψηφιακή πλοήγηση γενικότερα ή το συγκεκριμένο την σύστημα. Την ψηφιακή πλοήγηση γενικότερα. Αν θέλετε, μάλιστα, από εκεί και πέρα. Θα κάνουμε μια σύγκριση και θέλω ακριβώς να μου δικαιολογήσετε ποια είναι η διαφορά λοιπόν του φορητού συστήματος πλοήγησης όταν ήδη υπάρχει αρθροπλαστική γόνατος με ψηφιακή πλοήγηση. Ακριβώς. Για να μην μιλήσουμε και για την ρομποτική υποβοήθηση. Λοιπόν, το πιο σωστό ερώτημα θα ήταν γιατί επιλέγει κανείς αυτό το φορητό σύστημα πλοήγησης σε σχέση με όλες τις άλλες σύγχρονες τεχνικές. Οι σύγχρονες τεχνικές λοιπόν που είπαμε είναι πρώτον κύριον η ρομποτική χειρουργική, δεύτερον είναι η ψηφιακή πλοήγηση με ένα κανονικό σύστημα, με ένα πολύ πιο ογκοδέστερο σύστημα πλοήγησης και από εκεί και πέρα εξατομικευμένη ανθρωπιστική γόνατος. Γιατί λοιπόν εγώ προσωπικά επιλέγω αυτό. Η ρομποτική χειρουργική έχει αποδειχθεί ότι καταρχήν δεν υπάρχει η ρομποτική χειρουργική στην ορθοπαιδική, η οποία θα πάρει ένα ρομπότ και θα χειρουργήσει από μόνο του. Αυτό υπάρχει. Πάντοτε υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος, ο οποίος ευθύνεται και είναι ο τελικός παράγοντας που θα κάνει μια επέμβαση. Στις άλλες ειδικότητες, όπως στην ουρολογία, στη γενική χειρουργική, υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί, όπου ουσιαστικά την κίνηση για το χειρουργείο την κάνει το ρομπότ. Και ο χειρουργός είναι στο πίσω δωμάτιο και ελέγχει κάποια άλλα πράγματα. Στην ορθοπαιδική αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι βραχίονες, οι οποίες περιορίζουν το χειρουργό και του λένε ότι μέχρι εκεί είναι σωστό, μέχρι εκεί δεν είναι σωστό. Αν λοιπόν κάνουμε ρομποτική χειρουργική, πρέπει να γίνουν διάφορες εξετάσεις πριν, να κάνουν ο ασθενής μας αξιονική τομογραφία, να υπάρχει αυτή η πληροφορία να δοθεί σε κάποια ρομποτικά συστήματα. Υπάρχουν και ρομποτικά συστήματα χωρίς τη χρήση αξιονικών τομογραφιών και κάνουν την πλοήγηση με διάφορα σημεία, τα οποία λέγονται σημεία registration, δηλαδή. Σημεία αναφοράς. Σαν σημεία αναφοράς, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Η τεχνική όμως της ρομποτικής χειρουργικής προϋποθέτει ότι θα πρέπει να μπουν ιδιαίτερα κάποια καρφιά πάνω στο μυρό και στην κνήμη, με αποτέλεσμα εκεί να τοποθετούν διάφοροι αισθητήρες. Αυτοί οι αισθητήρες λοιπόν επικοινωνούν με το ρομποτικό σύστημα και από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο επώδυνο για τον ασθενή και ουσιαστικά δεν είναι και συμβατό με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Άρα έχουμε και μεγαλύτερους τραυματισμούς. Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει η καμπύλη εκμάθησης είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επένδυση από το νοσοκομείο στο κόστος του 1 εκατομμύριου ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα software. Για κάθε γιατρό. Όχι για κάθε γιατρό. Η αγορά του συστήματος ρομποτικής χειρουργικής για ένα νοσοκομείο είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αυτό αφορά βεβαίως τα νοσοκομεία. Ναι. Εμείς μιλάμε για τον ασθενή. Γιατί λοιπόν να επιλέξει φορητή ή μη. Γιατί όταν αγοράσει ένα νοσοκομείο ένα τέτοιο σύστημα, αυτό μεταβιβάζεται και μετακυλείται το κόστος στον ασθενή. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι μια πιο ακριβή επέμβαση. Ουσιαστικά να είναι μια πολύ πιο πολύπορη επέμβαση, δηλαδή μια ανθρωπιστική η οποία μπορεί να κρατήσει μια ώρα και ο ασθενής μας να είναι στο δωμάτιο του σε μια ωρίτσα. Από εκεί πέρα, όταν κάνουμε αυτά τα συστήματα, έχουμε μια μεγαλύτερη διάρκεια χειρουργικού χρόνου, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει και σε κάποια άλλα προβλήματα. Έχουμε τους μεγαλύτερους τραυματισμούς και από εκεί και πέρα, ναι, μεν αξίζει τον κόπο, διότι μας προσφέρει μια πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά από εκεί και πέρα, προσωπικά εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελο του ασθενούς. Στο σύστημα πλοήγησης τώρα, όπως σας είπα προηγουμένως, από τη στιγμή που η τεχνολογία προχωρά, βγαίνουν πιο σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, τα οποία δεν έχει σημασία το μέγεθος, σημασία έχει οι δυνατότητες που έχουν. Άρα λοιπόν και για το σύστημα πλοήγησης το κανονικό, όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει μέσα στην αίθουσα ένας πιο μεγάλος υπολογιστής, πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό σύστημα που και εδώ μπαίνουν αισθητήρες πάνω στα κόκαλα. Φανταστείτε, άρα πάλι λοιπόν, έχουμε περισσότερες πάλι έχουμε λοιπόν, φανταστείτε, τρία καρφιά πάνω στο μυρό, πάνω στην κνήμη, τρία καρφιά πάνω στο μυρό. Τοποθετούνται κάποιοι αισθητήρες και οι αισθητήρες αυτοί, ανάλογα με την κίνηση του γόνατος, πρέπει να επικοινωνούν οπτικά με το σύστημα της κεντρικής μας μονάδας, με αποτέλεσμα πάλι να έχουμε τα ίδια προβλήματα, πάλι η επέμβαση να είναι μεγαλύτερης διάρκειας και πάλι να είναι τραυματισμοί περισσότεροι. Από αυτό το σύστημα λοιπόν, το φορητό σύστημα πλοήγησης, όλα αυτά τα πράγματα λύνονται. Βάλτε μια τελεία εδώ. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τώρα πώς ακριβώς αξιοποιείται ο φορητό σύστημα πλοήγησης και επανερχόμαστε μετά για να εξηγήσουμε ορισμένα ακόμα πραγματάκια. Ας το δούμε. Βάζουμε το Mia Line 2, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο φορητό σύστημα πλοήγησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την ασφαλέστερη και το σωστή τοποθέτηση των υλικών μας κατά τη διάρκεια μιας
αρχικής μιας πράγματος ορθοστικής γόνατος. Εδώ βλέπετε το σύστημα πώς τοποθετείται στο μυρό. Είναι, φανταστείτε σαν να είναι ένα μικρό iPhone, το οποίο έχει ειδικό software, είναι αυτή η κεντρική μονάδα, η οποία προσαρμόζεται πάνω στα εργαλεία όταν κάνουμε το χειρουργείο μας. Άρα λοιπόν με μικρές κινήσεις, αυτή τη στιγμή όπως γίνονται κατά αυτή τη φορά ή κατά αυτή τη φορά, βρίσκεται ο σωστός μηχανικός άξονας του γόνατος, με αποτέλεσμα να μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε ασφαλή κοψίματα με πολύ μεγάλη ευχέρεια. Όταν γίνει η μέτρηση, τότε αφαιρούνται αυτές οι μονάδες, όπως βλέπετε με πολύ μεγάλη ευκολία, αφαιρούνται αυτές οι μονάδες και συνεχίζουμε με τα εργαλεία μας, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε τα σωστά εργαλεία μας για να γίνεται η οστεοτομία σωστά. Εδώ βλέπουμε το σύστημα Knee Align 2, το οποίο ποιο είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε τα κοψίματα στην πλευρά της κνήμης. Εδώ βλέπετε την κεντρική μονάδα και το γυροσκόπιο, προσαρμοσμένα στο ειδικό set που υπάρχει και κάνουμε registration τριών σημείων, δηλαδή το anterior offset. Από εκεί πέρα κάνουμε registration του εσωσφυρού και του εξωσφυρού σε διαδοχικά βήματα και αφού σταθεροποιήσουμε τα εργαλεία μας, είμαστε σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο έχει βρεθεί ο σωστός μηχανικός άξονας της κνήμης, εξασφαλίζοντάς μας ένα τέλειο κόψιμο όσον αφορά στην κνήμη. Από εκεί και πέρα αφαιρούμε τις κεντρικές μονάδες, όπως θα δείτε στη συνέχεια, αφαιρούμε τις μονάδες αυτές, το instrumentation είναι σωστό και από εκεί και πέρα, αφαιρώντας και αυτό το εργαλείο, τοποθετούμε το ειδικό εργαλείο για το κόψιμο της κνήμης. Έχουμε αφαιρέσει την κεντρική μονάδα και το γυροσκόπιο, τοποθετούμε το ειδικό εργαλείο για το κόψιμο της κνήμης, το οποίο σταθεροποιείται με διάφορες βελόνες και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο προχωράμε στο κόψιμο της κνήμης με αποτέλεσμα όλη αυτή η τεχνική να μας εξασφαλίζει την πολύ πολύ σωστή ευθυγράμμιση στο όριο της μιας μοίρας των υλικών μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι πολύ σωστή τοποθέτηση των υλικών μας, πολύ καλά μακροχρόνια αποτελέσματα. Γιατρέ, πολύ μικρός ο όγκος ενός τέτοιου συστήματος και μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει δεδομένου του μεγέθους του ακριβώς, την αποτελεσματικότητά του, μην γνωρίζοντας τι ακριβώς κρύβεται πίσω από την τεχνολογία αυτή. Άρα λοιπόν, ποιο το όφελος να βάλεις μια τέτοια συσκευή που είναι μόνο πάνω στο εργαλείο από ένα άλλο σύστημα, όπως είναι η ψηφιακή υποβοήθηση και πλοήγηση συγκεκριμένα, ενός πιο αναβαθμισμένου θεωρητικά μοντέλου που είναι και μεγαλύτερο όγκου. Ο όγκος, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν προϋποθέτει ότι είναι κάτι πιο σύγχρονο για κάτι πολύ καλύτερο. Είπαμε προηγουμένως ότι τα smartphones τα σύγχρονα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολύ σύγχρονοι υπολογιστές, δεν έχουν εξαιρετικά καλές δυνατότητες. Εδώ είδαμε όμως ότι τοποθετείται η συσκευή αυτή πάνω στο εργαλείο ακριβώς που χρησιμοποιείται για το γόνατο. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή τη στιγμή το έχεις ακριβώς πάνω στο εργαλείο σου, οι μετρήσεις γίνονται ακριβώς πάνω στο εργαλείο και έχει και το πλεονέκτημα το οποίο αυτό μπορείς να προσαρμόσεις ανά πάσα στιγμή το τι κάνεις. Δηλαδή, να μην βάλουμε τον χειρουργό σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, επειδή κάνουμε πλοήγηση και μας λέει ο υπολογιστής ότι θα κάνουμε αυτό, ότι είναι το παν. Ανά πάσα στιγμή αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο σου δίνει την πληροφορία. Η πληροφορία είναι από σένα, εκτιμητέα, αν είναι σωστή και μπορεί να χρησιμοποιήσεις έτσι ώστε να κάνεις τα κοψίματά σου πάρα πολύ σωστά. Αν είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνείς, μπορεί να το ξανακάνεις από την αρχή, να το βελτιώσεις, να το κάνεις οτιδήποτε θέλεις και ουσιαστικά να εξασφαλίσεις ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα στον ασθενή σου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι κάτι το οποίο αναπτύχθηκε αυτή τη στιγμή σε ένα μικρό νοσοκομείο κάπου σε οποιοδήποτε χώρα. Έχει αναπτυχθεί στο Hospital for Special Surgery στη Νέα Υόρκη, το οποίο θεωρείται το καλύτερο ορθοπαιδικό νοσοκομείο στον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η ολική ορθοπαστική γόνατος στη Νέα Υόρκη και σε πολλές πόλεις Αμερικής γίνεται ακριβώς με αυτό τον τρόπο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι σύγχρονο, ότι δεν είναι κάτι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που με πολύ λίγο κόστος και με πολύ λίγες παρεμβάσεις ή να πούμε ότι δεν θα κάνουμε πολύ μεγάλο χειρουργικό χρόνο, δεν θα κάνουμε πολύ μεγάλη χειρουργική τομή. Μας λύνει όλα τα προβλήματα ή τουλάχιστον μερικά από αυτά τα οποία είναι σημαντικά, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Η επέμβαση αυτή με τη συγκεκριμένη τακτική και το φορητό σύστημα πλοήγησης, ποια διάρκεια έχει σε σχέση με άλλες τακτικές? Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα χειρουργείο ορθοπλαστικής γόνατος με ρομποτική χειρουργική, μπορεί ένα χειρουργείο να οδηγηθεί στις 3 και 4 ώρες. Ένα σύστημα πλοήγησης συμβατικό, όπως είπατε προηγουμένως, δεν είμαστε γύρω στις 2 με 3 ώρες. Ενώ με αυτό το σύστημα, ένα επιτυχημένο χειρουργείο, η όλη διαδικασία κρατά 5 λεφτά στο μυρό, 5 λεφτά στην κνήμη. Ουσιαστικά σε μια ώρα έχεις τελειώσει το χειρουργείο σου με ελάχιστη αιμορραγία, με ελάχιστο χειρουργικό τραυματισμό, κάτι που είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον ασθενή μας. Ο χρόνος αποθεραπείας από ένα τέτοιο χειρουργείο και μάλιστα μετά από μία ώρα, όπως μου το περιγράφετε, ακριβώς με αυτή τη μέθοδο, ποιος είναι? Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών μου, αυτή τη στιγμή οι ασθενείς μου μπαίνουν μέσα την ημερομηνία του χειρουργείου, χειρουργούνται και την άλλη μέρα το μεσημέρι είναι σπίτι τους.
Εντυπωσιακό. Μόνο με μία μέρα νοσηλεία. Ουσιαστικά οι ασθενείς, θα δείτε, υπάρχουν κάποια βίντεο οι οποίοι περιγράφουν οι ίδιοι ασθενείς το αποτέλεσμα το μοιχειρητικό και η φυσικοθεραπεία κρατά για 5, 10, 15 μέρες ανάλογα με τον ασθενή. Αλλά πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι έχει σημασία και το background του ασθενούς. Είναι τελείως διαφορετικό να χειριγγίζει σε ένα υγιή άνθρωπο 60-65 χρονών και τελείως διαφορετικό μια κυρία η οποία είναι στην ηλικία των 85-90 χρονών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, δεν θα είμαστε με μία μέρα νοσηλεία, θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Αλλά οι ασθενείς οι ίδιοι, όταν περπατούν αμέσως μετά από κάποιες ώρες από το χειρουργείο τους ή φεύγουν την άλλη μέρα, αισθάνονται οι ίδιοι καλά την άλλη μέρα από το χειρουργείο και σου λένε: γιατρέ μου, ότι εγώ αισθάνομαι καλά, πρέπει να θέλω να πάω στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ερώτημα είναι: υποβάλλεται λοιπόν κανείς σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος με φορητό σύστημα πλοήγησης και για κάποιον ΑΒ λόγο, μετά από κάποιο διάστημα, κάποια χ χρόνια, λέει ότι εγώ αντιμετωπίζω πάλι πρόβλημα με το γόνατο. Έχει τη δυνατότητα να επωληθεί? Όχι απαραίτητο σε μια αναθεώρηση, ενδεχομένως σε μια νέα επέμβαση τέτοιου τύπου πάλι. Ουσιαστικά αυτό πρόκειται, όλα αυτά τα συστήματα έχουν περιγραφεί και έχουν σχεδιαστεί για τις αρχικές αρθροπλαστικές γόνατος. Οι αναθεωρήσεις είναι λίγο πιο σύνθετα προβλήματα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο οστική απώλεια, δηλαδή τα προβλήματα στις αναθεωρήσεις είναι άλλο. Είναι άλλα. Τι θέλω να πω, ότι όταν πας να βγάλεις αυτά τελικά και να βάλεις καινούργια, το κυριότερο πρόβλημα που έχεις είναι το οστικό υπόστρωμα. Χάνεις οστούν. Γι' αυτό ακριβώς είναι τεχνικές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα οστικά ελλείμματα στις αναθεωρήσεις για να κάνουμε ένα σωστό χειρουργείο. Και γι' αυτό η σωστή χειρουργική τεχνική έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στις αναθεωρήσεις, γιατί ο χειρουργός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, βγάζοντας τα υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν αρχικά, να μην κάνει καθόλου ιστικές και οστικές καταστροφές, έτσι ώστε να έχει μια βάση για να χτίσει ένα πολύ καλό νέο γόνατο. Όριο για την επέμβαση αυτή που μόλις περιγράψατε υπάρχει? Όριο είναι η κατάσταση του ασθενούς, όχι. Κατάσταση του ασθενούς. Αποκλειστικά. Ίσα-ίσα καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις τεχνικές, ενώ παράδειγμα να κάνεις μια συμβατική αρθροπλαστική γόνατος είναι πολύ πιο δύσκολο ή πιο επισφαλές. Εγώ στην καριέρα μου έχω κάνει ολική αρθροπλαστική γόνατος μέχρι την ηλικία των 96 χρονών. Αλλά φανταστείτε με αυτά τα σύγχρονα συστήματα, εφόσον η επιβάρηση στον ασθενή μας είναι πολύ πολύ μικρότερη, επιβάλλεται στις πιο μεγάλες ηλικίες να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες τεχνικές, έτσι ώστε ελάχιστη συμβατικότητα και γρήγορη αποκατάσταση, έτσι ώστε οι ασθενείς μας να έχουν ένα, ας το πούμε, λίγο πιο ελαφρύ χειρουργείο, η αποκατάστασή τους να είναι πολύ πιο γρήγορη και ουσιαστικά να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα στην αποκατάστασή τους. Οστεοπόρωση, παχυσαρκία είναι βασικοί παράγοντες και προβλήματα ενδεχομένως που μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε επέμβαση αφορά τα οστά. Ισχύει το ίδιο και για τη συγκεκριμένη επέμβαση? Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Και ουσιαστικά η οστεοπόρωση είναι ένα πρόβλημα που έχουν τα άλλα συστήματα. Δηλαδή, όταν θέλουν να βάλουν, τα κάνουμε τα πίνς αυτά που σας είπα και πρέπει να μπουν τα καρφιά στο μυρό, όταν είναι οστεοπορωτικό οστούν στην διεθνή βιβλιογραφία, η σταθεροποίηση των αισθητήρων χαναλάει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, όταν είναι ένα χειρουργείο 2 και 3 ώρες, και πολλές φορές το data entry είναι λάθος. Άρα τα δεδομένα που μας δίνουν αυτοί οι αισθητήρες. Λοιπόν, ακριβώς, επειδή είναι οστεοπορωτικό το οστούν. Έχουν γίνει και κατάγματα ακόμα σε οστεοπορωτικά οστά από την τοποθέτηση των αισθητήρων αυτών. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί βλέπετε ότι με αυτή την τεχνική, ό,τι η σύγχρονη κεντρική μονάδα τοποθετείται πάνω στα εργαλεία που γίνεται η αρθροπλαστική γόνατος. Δεν έχει καμία άλλη τομή, κανένα άλλο πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς η επιβάρυνση των ασθενών μας είναι πολύ μικρότερη. Δεδομένου ότι παρεμβαίνει ουσιαστικά ένα μηχάνημα σε αυτή την τεχνική, μπορεί να υπάρξει περιθώριο λάθος? Βεβαίως. Ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό υπάρχει αυτό που λέμε learning curve, η καμπύλα εκμάθησης. Η καμπύλα εκμάθησης σε ένα σύγχρονο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής, σε ένα σύγχρονο σύστημα πλοήγησης είναι πολύ πιο μεγαλύτερη. Ενώ παράδειγμα από αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, αν κάνει κανείς 5 χειρουργεία, αμέσως θεωρείται πολύ, πολύ ένας καλός χρήστης και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Επίσης, η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε εταιρεία κατασκευής ορθοπαιδικών υλικών. Τα συστήματα, τα σύγχρονα συστήματα ρομποτικής χειρουργικής είναι κλειστά συστήματα, όπως λέμε. Δηλαδή, μια εταιρεία έχει αναπτύξει αυτό το ρομποτικό σύστημα και μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία τους και τα υλικά τους. Ενώ αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί ο χειρουργός αυτό που ο ίδιος θεωρεί καλύτερο, διότι μπορεί να κάνει τα κοψίματά του και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσει την εταιρεία της αρεσκίας του, διότι αυτός πιστεύει και αυτός είναι υπεύθυνος να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο υλικό για τον ασθενή του. Άρα, ουσιαστικά προσαρμόζεται η συσκευή, το σύστημα αυτό ακριβώς της φορητής πλοήγησης σε οποιοδήποτε εργαλείο επιλέγει ο γιατρός όταν εξυπηρετεί. Ακριβώς. Ας πούμε, αυτό λέγονται open platform systems. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν παράδειγμα ορθοπαιδικά υλικά, το οποίο είναι παράδειγμα 10-20 ορθοπαιδικές εταιρείες. Ο κάθε χειρουργός ξέρει καλά αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια.
Με αυτή την τεχνική μπορεί να χρησιμοποιήσει και με τη μία εταιρεία και με την άλλη και με την οποιαδήποτε εταιρεία πιστεύει αυτό ότι έχουν τα καλύτερα υλικά για τον ασθενή του για να τοποθετήσει στον άρρωστό του. Λοιπόν, περιγράψαμε πολύ ωραία πράγματα. Όμως τον τελευταίο και τον πρώτο λόγο ουσιαστικά τον έχουν οι ασθενείς. Στο σημείο λοιπόν αυτό, πάμε να δούμε κάποιες μαρτυρίες ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική γόνατος με την φορητή πλοήγηση. Ακριβώς. Ας το δούμε. Πόσο χρόνο είστε? 15. Και τι χειρουργείο κάνουμε πριν μια εβδομάδα? Στο γόνατο. Ολική αρθροπλαστική γόνατος, έτσι. Ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ωραία, για περπατήστε τώρα, είστε στο ιατρείο, ήρθατε για μια αλλαγή. Βεβαίως. Για περπατήστε κανονικά, λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, και γυρίστε πάλι, πηγαίνετε προς το σαλόνι. Περπατήστε λίγο, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Έτσι, μια φυσιολογική βάδιση. Ωραία, πολύ ωραία. Και γυρίστε προς το μέρος μου. Ελάτε προς το μέρος μου τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Τέλεια. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατρίκα. Πόσο χρόνο είστε? 75. Και τι χειρουργείο κάναμε χθες? Γόνατο. Ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ναι. Με φορητό ψηφιακό σύστημα, τον E-Align του 2. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμαστε, χειρουργήθηκαμε χθες. Βγήκαμε από το χειρουργείο κοντά στο μεσημεράκι και σήμερα είμαστε το πρωί κατά τις 10 η ώρα. Για λυγίστε το γόνατό σας. Λυγίζω το γόνατό μου. Για λυγίστε όσο πάει. Όσο θέλεις. Ωραία, και τον δώστε το γόνατό σας. Ωραία. Πότε σηκωθήκατε και προπατήσατε? Χθες το απόγευμα, τη μέρα που χειρουργήθηκα. Και τώρα σήμερα είμαστε την άλλη μέρα και φεύγουμε πάμε στο σπίτι. Φεύγω να πάω στο σπίτι μου. Εντάξει, άρα όλα καλά. Όλα θαυμάσια, όχι καλά. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γιατρέ, αυτή η κυρία έχει υποβληθεί λοιπόν στην αρθροπλαστική γόνατος. Πείτε μας έτσι κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη κυρία έχει έρθει στο νοσοκομείο τη μέρα του χειρουργείου. Έχει περπατήσει 2-3 ώρες μετά το χειρουργείο της και την άλλη μέρα το μεσημέρι είναι με εξιτήριο στο σπίτι της. Το εντυπωσιακό, θέλω να αναφέρω μια περίπτωση μιας ασθενής μου, η οποία ήταν λίγο δύσπιστη στο ιατρείο και μου λέει: γιατρέ μου, καλά τα λες, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι όντως αλήθεια? Λέω βεβαίως. Λέω εξάλλου μπορείτε να το στάρετε να το δείτε. Λέει κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λέει θέλω να χειρουργηθώ Παρασκευή μεσημέρι. Λέω γιατί καλή μου κυρία, Παρασκευή μεσημέρι, Σαββατοκύριακο έχουμε όλοι υποχρεώσεις. Θέλουμε να ξεκουραστούμε λίγο. Όχι γιατρέ, λέει. Θέλω να δω. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, λέει, εγώ θέλω να χειρουργηθώ Παρασκευή μεσημέρι. Θα διαρκέσει το χειρουργείο μου μια ώρα, λέει όπως λέτε. Βεβαίως. Λέω με την όλη προετοιμασία ουσιαστικά θα είστε 1-2 ώρες στο χειρουργείο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα με χειρουργήσετε 3 ώρα. 5 ώρα εγώ θα είμαι στο δωματιό μου, άντε 6. Θέλω τα παιδιά μου λοιπόν να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου. Να μην χάσουν καθόλου τις δουλειές τους. Θα έχω χειρουργηθεί και θα έρθουν μετά να με δούνε. Θα φύγω το Σάββατο το μεσημέρι. Έτσι δεν είναι, αν χειρουργηθώ την Παρασκευή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα με περιποιηθούν τα παιδιά μου το Σαββατοκύριακο, δεν θα ενοχλήσω κανέναν και τη Δευτέρα θα πάνε όλοι στις δουλειές τους και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όταν σωστή, έγινε κυρία. Πραγματικά, δηλαδή μου έκανε εντύπωση και απλώς το αναφέρω σαν αυτράπελο. Αυτό βέβαια θέλει πολύ καλό προγραμματισμό από την πλευρά της ασθενούς. Το ερώτημα όμως είναι ότι εδώ κάποιοι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να περπατήσουν αμέσως μετά το χειρουργείο και αν είναι υποβασταζόμενοι, γιατί κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν και το λεγόμενο πι, οι πατερίτσες. Ακριβώς. Στην ολική αρθροπλαστική γόνατος η άμεση φόρτιση είναι δεδομένη. Το πρόβλημα είναι στο ισχύο που υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε, θα το συζητήσουμε αργότερα. Αν μπορεί ο ασθενής και δεν υπάρχει κάποιος πόνος, τότε μπορεί να περπατήσει και χωρίς το πι. Το πι, η βακτηρία αυτή που λέμε. Το πι, αυτός ο περιπατητήρας, ιδιαίτερα σε πιο μεγάλες ηλικίες, μας δίνει ασφάλεια. Δεν είναι ότι οι ασθενείς μας δεν μπορούν να περπατήσουν, αλλά νιώθουν ανασφαλείς μετά το χειρουργείο. Οι οποίοι αποκτούν αυτή τη δυνατότητα μόλις ξανανιώσουν την αυτοπεποίθηση ότι όλα είναι καλά με το γονατό τους. Η οποία μετά από μερικές μέρες, μόλις νιώσουν πολύ καλύτερα, ακριβώς μπορούν να περπατήσουν χωρίς το πι. Αλλά για τις πρώτες μετεχειρητικές μέρες, δεν μπορούμε να βάλουμε έναν άνθρωπο 75-80 χρονών να περπατήσει χωρίς το πι, ανεξάρτητα αν μπορεί ή όχι. Εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει μια πτώση, μπορεί μια να ασφαλεία. Η ασφάλειά του μας επιβάλλει να περπατήσει με τον περιπατητήρα. Αυτό εγώ πάντοτε κάνω στους ασθενείς μου και όταν οι ίδιοι ασθενείς μου νιώσουν ότι περπατούν πολύ καλά και νιώσουν πάλι την αυτοπεποίθηση ότι το γονατό μου είναι όλα καλά, τότε μπορούν να παρατήσουν το πι τους, να το αφήσουν χωρίς κάποιο πρόβλημα. Πάμε να δούμε λοιπόν μια ακόμη περίπτωση αυτή τη στιγμή. Ενός κυρίου. Είναι αυτός ο κύριος τον οποίο βλέπουμε. Βεβαίως. Είναι λίγες ώρες μετά το χειρουργείο εδώ, ο οποίος βλέπετε περπατά χωρίς το πι. Γιατί ο ίδιος είχε την άνεση να περπατήσει χωρίς τον περπατητήρα. Και μου λέει: γιατρέ μου, θέλω να δοκιμάσω. Και ουσιαστικά τον είδατε ότι περπατάει. Βέβαια, είναι μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, δεν έχουμε κάποιο έντονο πόνο και θα τον δείτε και μετά αργότερα πώς περπατάει σε μια επίσκεψη στο ιατρείο μου μετά από μια εβδομάδα. Άρα λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε αρκετές. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποβληθεί στην αρθροπλαστική γόνατος με το φορητό σύστημα πλοήγησης, τους βλέπουμε να περπατάνε. Και το ερώτημα είναι,
Μετά από πόσο καιρό θα μπορέσουμε να τους δούμε να κινούνται ελεύθερα, άνετα, σαν να μην είχαν ποτέ πρόβλημα? Ακριβώς. Αυτό εξαρτάται από τον κάθε ασθενή πλέον από εκεί πέρα. Mm-hmm. Από το background, δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι η γενικότερη υγεία του. Αν λοιπόν χειρουργήσει έναν άνθρωπο 60 χρονών, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα, πολύ γρήγορα, αμέσως και μετά από μια εβδομάδα, μετά από 10 μέρες, θα τον δείτε ότι περπατάει και μπαίνει στην κανονική, στην φυσιολογική κανονικότητα της ζωής του. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι είναι σε μια επίσκεψη στο ιατρείο, ο ίδιος ασθενής είναι μια εβδομάδα μετά. Ήρθε απλώς να του κάνουμε μια αλλαγή στο τραύμα και θα τον δείτε να περπατάει με πολύ μεγάλη άνεση, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ερώτηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα μπορέσει να τρέξει, θα μπορέσει να κάνει πράγματα που δεν έκανε πριν την επέμβαση? Μην είμαστε τόσο επιθετικοί. Σαφέστατα μπορούν να τρέξουν οι άνθρωποι, αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν θα φτάσουμε σε τις υπερβολές αυτή τη στιγμή. Αν, παράδειγμα, ένας άνθρωπος, ο οποίος, αν μου επιτρέπετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 70 χρονών και ο οποίος έχει πολύ έντονο πρόβλημα στο αρθρίτιδας και κάνει το χειρουργείο του και πριν δεν μπορούσε να περπατήσει, σου φυλάει τα χέρια πραγματικά όταν μπορεί να περπατάει και να βγει έξω σαν άνθρωπος να νιώσει μια φυσιολογική ζωή. Σαφέστατα και μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά δεν είναι σωστό από εκεί και πέρα, διότι η επιβάρυνση των υλικών μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Αν η βιολογική κατάσταση το επιτρέπει, σαφέστατα και μπορεί να κάνει και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες. Βέβαια, δεν αναφερόμουν σε ανθρώπους 75, 80, 90 χρονών. Ακριβώς, σε νεότερους. Ακόμη πολύ νεότερους, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως σε μια ηλικία των 50 ετών, που υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ δυνατοί, πολύ παραγωγικοί, είναι, να το πω έτσι, στην καλύτερη περίοδο της ζωής τους. Ακριβώς. Υπάρχουν περιπτώσεις που χειρουργούμε σε νεότερους ασθενείς και με ολική αρθροπλαστική γόνατος και με μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, δηλαδή αλλάζουμε το μισό κομμάτι του γόνατος, που και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια πολύ φυσιολογική ζωή. Με ήπιους περιορισμούς, αλλά μπορούν οι ασθενείς μας να κάνουν και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες χωρίς κάποιο πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν ακόμη μια περίπτωση ασθενούς, ο οποίος έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος με φορητό σύστημα πλοήγησης. Για πείτε μου, έχετε χειρουργηθεί και στο άλλο το γόνατο πριν κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι? Καμία σχέση. Για πείτε μου τις διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων. Γύρω στους δύο μήνες, δυόμιση. Ναι, ναι. Το προηγούμενο γόνατο την κάνατε με την κλασική αλλά και αθροπλαστική γόνατο και τώρα την κάναμε με ελάχιστη συμβατικότητα με φορητό σύστημα πλοήγησης. Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μου, ποια είναι η διαφορά? Μείνατε στο νοσοκομείο πόσο? Μια μισή μέρα. Δηλαδή ένα βράδυ κοιμηθήκατε? Ένα βράδυ κοιμηθήκατε. Ο κύριος αυτός, αν μου επιτρέπετε, ναι, περιγράφει την εμπειρία του. Γιατί πριν 4 χρόνια είχε χειρουργηθεί με συμβατική, με την κανονική αρθροπλαστική γόνατο σε ένα άλλο νοσοκομείο και τώρα κάνοντας με αυτή τη μέθοδο βλέπει τις διαφορές και περιγράφει τις διαφορές πόσο πιο γρήγορη είναι η αποκατάσταση. Με την ευκαιρία αυτού του ασθενούς όμως θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο η μέθοδος αυτή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πολύ σωστή η μέθοδος αυτή, αλλά ο συνδυασμός όμως με τα σύγχρονα ανεσυλλογικά πρωτόκολλα γρήγορης αποκατάστασης έχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός της βελτίωσης των τεχνικών των δικών μας με τις βελτίωσεις των πρωτοκόλων των ανεσυλλογικών μας δίνει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και είναι αυτό που λέμε fast track surgery, mm-hmm, δηλαδή αυτή τη στιγμή η σύγχρονη μόδα, η καινούργια τάση στην Αμερική είναι να κάνουμε το χειρουργείο μας outpatient surgery. Δηλαδή να έρχεται ο ασθενής μας το πρωί και το βράδυ να είναι στο σπίτι του. Εξωτερική ασθενής. Εξωτερική ασθενής. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και μία ακόμη περίπτωση ενός τέτοιου ασθενούς, ο οποίος βεβαίως θα έχει υποβληθεί σε επέμβαση. Εδώ η κυρία αυτή, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι έχει κάνει και τα δύο γόνατα. Είναι αμφωτερόπλευρη. Είναι αμφωτερόπλευρη αρθροπλαστική γόνατος την ίδια μέρα. Άρα λοιπόν εδώ τη βλέπετε. Και τα δύο πόδια. Και τα δύο πόνατα. Δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη, ας πούμε, εγχείρηση πόσο διήρκησε? Αυτή, παράδειγμα, μπορεί να κάνει γύρω στις 3 ώρες, 3,5 ώρες. Γιατί πρέπει να τελειώσει με τον αγώνα του και να κάνει το άλλο. Ουσιαστικά πρέπει να κάνει να είσαι πολύ προσεκτικό στην επιλογή αυτών των ασθενών, mm-hmm, γιατί είναι η ανεσυλλογική επιβάρυνση πολύ σημαντικό παράγοντα εδώ. Δηλαδή γίνεται ένα πολύ προσεκτικό προεγχειρητικό έλεγχο, έτσι ώστε να δούμε ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και μπορεί ο ασθενή να αντέξει ένα χειρουργείο το οποίο είναι λίγο πιο πολύωρο. Δηλαδή ενώ που θα κάνει συνολικά, όπω σα είπα, μια ώρα χειρουργικό χρόνος και συνολικά όλη η διαδικασία, η προετοιμασία θα κάνει 2 ώρες, αυτός ο ασθενής θα είναι με νάρκωση, αντί 1 ώρα θα είναι 2 ώρες ή θα είναι 3 ώρες. Με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερη επιβάρυνση στον ασθενή. Αν ο ασθενής μας δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί με άνεση να επιβληθεί σε αμφωτερόπλευρη αρθροπλαστική γόνατο. Ουσιαστικά λοιπόν ο παράγοντας δυσκολίας δεν είναι η αμφωτερόπλευρη αρθροπλαστική, αλλά είναι η κατάσταση της παθολογικής, μάλλον η παθολογική κατάσταση του ασθενούς. Για εμάς το ίδιο πράγμα είναι. Φανταστείτε μια μέρα που έχουμε 4 αρθροπλαστικές γόνατος στη σειρά στο νοσοκομείο. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, θα κάνουμε και το ένα γόνατο και το άλλο και το άλλο στη σειρά. Αν λοιπόν είναι στον ίδιο ασθενή, ουσιαστικά εμάς μας ενδιαφέρει ο ασθενής δεν είναι σε τέτοια καλή γενική κατάσταση, μπορεί να αντέξει την επιβάρυνση αυτή. Από εκεί πέρα για εμάς, χειρουργικά, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική γόνατος αμφωτερόπλευρη, όπως η κυρία που είδαμε προηγουμένως. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτήν την κυρία. Εδώ η καλή κυρία αυτή είναι στο ιατρείο, περπατά στο διάδρομο του ιατρείου, είναι 2,5 μήνες μετά το χειρουργείο. Αυτή η κυρία είναι, πρέπει να τονίσω ότι για να μπει από την πόρτα την κεντρική του ιατρείου και να φτάσει στο γραφείο μου έκανε 20 λεπτά. Γιατί είχε τόσο βαριά οστεοαρθρίτιδα που δεν μπορούσε να κινηθεί. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να πάει στην εκκλησία το πρωί, να πάει στο σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή σου λέει 100 ευχές να το πω έτσι στο ιατρείο, με τη λογική ότι έχει ξαναβρει τη φυσιολογική της ζωή. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια καινούργια ζωή αυτή τη στιγμή. Είχε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο λύθηκε την ίδια ώρα και χωρίς να ταλαιπωρηθεί κάνοντας το ένα χειρουργείο τώρα και 3 μήνες μετά το επόμενο χειρουργείο και ουσιαστικά να θέλει 6 μήνες περίπου να επανέλθει σε μια φυσιολογικότητα. Σε τι ηλικία εγχειρίστηκε αυτή η κυρία? Η κυρία κοντά στα 70 είναι αυτή η κυρία. 70 και περπατάει με αυτόν τον τρόπο τόσο ακριβώς γρήγορα και άνετα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε αμφωτερόπλευρη ειδικά αρθροπλαστική γόνατος, σε ό,τι αφορά τα φορτία που μπορούν να κουβαλήσουν, μπορεί να πάει να ψωνίσει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι σαν την κανονική αρθροπλαστική γόνατο στην πράγμα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν επηρεάζεται λοιπόν. Δεν επηρεάζεται καθόλου. Απλώς είναι αντί να τα κάνουμε σε δύο στάδια, τα κάνουμε σε ένα στάδιο, όπως σας είπα, με πολύ προσεκτικό όμως προεγχειρητικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να έχουμε ασφάλεια για τον ασθενή μας πάνω απ' όλα. Αυτά αφορούν το γόνατο. Και από ό,τι μας τα είπατε, φαίνεται να είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τεχνικής. Και μάστε με εξαιρετικά αποτελέσματα από ό,τι είδαμε. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι το σύστημα αυτό το χρησιμοποιώ αποκλειστικά εγώ στην Ελλάδα, διότι με προσωπικές επαφές έχει έρθει από τη Νέα Υόρκη το σύστημα αυτό και δεν το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος χειρουργός αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χώρο. Έχετε εξειδικευτεί λοιπόν στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχει γίνει κάποια προεργασία για να γίνει αυτό το πράγμα και ουσιαστικά αυτό το χρησιμοποιώ κατά αποκλειστικότητα στον ελληνικό χώρο, διότι με προσωπικές μου ενέργειες έχει γίνει επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και έχει έρθει αυτό το σύστημα για να είναι διαθέσιμο στους Έλληνες ασθενείς. Μάλιστα. Αρθροπλαστική γόνατος λοιπόν. Έχει βρεθεί αυτή η τακτική την οποία εφαρμόζετε εσείς όπως μας είπατε. Τι κάνουμε όταν έχουμε μια αρθροπλαστική η οποία αφορά στο ισχύο? Πολύ ωραία. Προβλήματα τα οποία συμβαίνουν κυρίως σε μεγάλους ανθρώπους σε τρίτη ηλικία, ενδεχομένως και σε νεότερους γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια οστεοαρθρίτιδα ή κάποια εκφυλιστική ασθένεια στον συγκεκριμένο ασθενή. Οστεοαρθρίτιδα λοιπόν στο ισχύο. Πώς τα αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε? Μάλλον, ας τα πάρουμε τη σειρά. Και πάλι εδώ τα η λύση. Τα συμπτώματά της, καταρχάς. Ακριβώς. Τα συμπτώματα πάντοτε και εδώ είναι πόνος και δυσκαμψία και δυσκολία στην κίνηση και στην καθημερινότητά μας. Πάλι και εδώ το καθοριστικός παράγοντας είναι η ποιότητα ζωής. Ο ασθενής μας θα δείτε ότι δεν θα μπορεί να περπατήσει. Όσο κάθεται κάτω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Με το παραμικρό που πάει να σηκωθεί, επειδή η βλάβη του χόντρου είναι δεδομένη και είναι σε τελικού σταδίου, ο ίδιος ο ασθενής θα έρθει και θα σου πει ότι κοίταξε, δεν γιατρέ, δεν πάει άλλο, σε παρακαλώ, προγραμμάτισε το χειρουργείο μας. Πρέπει να τονίσω ότι πολλοί όσοι χειρουργοί ασχολούνται με την επαναρθωτική χειρουργία ενηλίκων έχουν μια λίστα ασθενών. Δηλαδή, εγώ έχω προσωπικά γύρω στους 200-300 ασθενείς, οι οποίοι το συζητάνε, άλλος δεν αποφασίζει, άλλος δεν το θέλει, άλλος φοβάται, άλλος έχει άλλα προβλήματα. Θέλω να πω ότι όλοι μα όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς ασθενής να ξεφύγει από αυτή την όλη διαδικασία. Θα φτάσει σε τελικού σταδίο στο αρθρίτιδα, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει μια φυσιολογική ποιότητα ζωής και σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: γιατρέ μου, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ, δεν πάει άλλο, σε παρακαλώ, προγράμματισε το χειρουργείο μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα, όταν λοιπόν κάποιο χτυπάει την πόρτα του ιατρείου σας, είναι αποφασισμένος σε πρώτο στάδιο. Ναι. Είναι δεδομένο ότι σε κάποια χρονική στιγμή υποχρεωτικά θα χειρουργηθεί. Ναι, γιατί είναι μια προϊούσα κατάσταση. Αυτή είναι κάτι το οποίο είναι εκφυλιστική νόσος. Όσο προχωράνε τα χρόνια, μπορεί να ξεκινήσει παράδειγμα τα πρώτα συμπτώματα του αρθρίτιδα στα 50-55 και ουσιαστικά μετά από κάποια χρόνια, σε άλλους παράδειγμα αυτά τα χρόνια είναι λίγα, σε άλλους είναι περισσότερα, ανάλογα με το είδος της βλάβης, από εκεί πέρα θα οδηγηθεί σε κάποια χειρουργική αντιμετώπιση. Υπάρχει ουσιαστική θεραπεία για την. Μάλλον χειρουργική θεραπεία για την αρθρίτιδα του ισχύου. Το ίδιο πράγμα και εδώ είναι. Στην αρθρίτιδα του ισχύου αντιμετωπίζεται με ολική αρθροπλαστική ισχύου. Εδώ ισχύουν διάφορα άλλα πράγματα. Εδώ υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούμε να πούμε. Και εδώ υπάρχουν συστήματα πλοήγησης. Αν θέλετε, το αναλύουμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ ο κόσμος έχει συνήθως μπερδευτεί με διάφορες ονομασίες. Ακούει για άμυς, ακούει για άλμυς, ακούει για πρόσθετες προσπελάσεις, ακούει για οπίστες προσπελάσεις, ακούει για διάφορα πράγματα. Απλά πράγματα. Να τα πούμε απλά πράγματα. Η επέμβαση, όπως λέω πάντοτε, είναι ολική αρθροπλαστική ισχύου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλώς ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε την άρθρωση έχει αλλάξει. Και γιατί έχει αλλάξει, θα το εξηγήσουμε. Η αρθροπλαστική του ισχύου έχει χαρακτηριστεί επέμβαση του αιώνα. Γιατί θεωρείται ένα εξαιρετικά επιτυχημένο χειρουργείο. Ποια είναι η καινούργια εξέλιξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια? Οι πρόσθετες προσπελάσεις του ισχύου έχουν έρθει εδώ να αλλάξουν το παιχνίδι. Από μπροστά λοιπόν. Από μπροστά.
από μπροστά. Γιατί, να το εξηγήσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Η παραδοσιακή προσπέλαση που κάναμε μέχρι τώρα ήταν η πλάγια προσπέλαση ή η οπίσθια προσπέλαση, με την οποία όμως προσπέλαση που κάναμε, κάναμε διατομή κάποιων τενόντων. Δηλαδή, ο μυϊκός τραυματισμός ή οι τραυματισμοί γενικότερα ήταν μεγαλύτεροι για να φτάσουμε μέσα στην άρθρωση του ισχύου. Σε μια συμβατική λοιπόν αρθροπλαστική ισχύου, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ισχύει και ποια είναι η διαφορά που έχουμε σήμερα? Το καινούριο πράγμα που έρχεται να αλλάξει το παιχνίδι στην αρθροπλαστική του ισχύου είναι οι πρόσθετες προσπελάσεις. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε οπίσθιες προσπελάσεις ή πλάγιες προσπελάσεις, με αποτέλεσμα όταν κάνουμε αυτές τις τεχνικές να κάνουμε και να φτάσουμε στην άρθρωση του ισχύου να κόβουμε μυς και τένοντες. Άρα λοιπόν ήταν πιο τραυματικές τεχνικές. Οι πρόσθετες προσπελάσεις είναι καθαρά ατραυματικές τεχνικές. Δεν κόβουμε κανένα μυ, κανένα τένοντα, με αποτέλεσμα αυτό να μας δίνει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την αποκατάσταση του ασθενούς. Όλες οι μελέτες λένε ότι στους 6 μήνες πρακτικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Οποιαδήποτε προσπέλαση και να κάνεις. Πώς φτάνεται λοιπόν στο σημείο, εφόσον είναι ένα σημείο που έχει κοινοτένοντες κι εμείς, ή τουλάχιστον η περιοχή του, χωρίς να τους τραυματίζεται? Ακριβώς. Αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούνταν στη Γαλλία για πολλά χρόνια στα κατάγματα Κοτήλης και Λεκάνης, που είχαν μια μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτή την τεχνική. Από αυτούς αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην αρχική αρθροπλαστική ισχύου. Είδαμε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Είδαμε ότι η αποκατάσταση των ασθενών μας είναι πάρα πολύ καλή. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κλασικών τεχνικών και των πρόσθετων προσπελάσεων? Ότι ενώ ένας ασθενής με μια κλασική αρθροπλαστική ισχύου θα έπρεπε να αποκατασταθεί στους 3 μήνες, ενώ εδώ τώρα η αποκατάσταση είναι πολύ πολύ πιο γρήγορη. Βλέπετε, δηλαδή, οι ασθενείς μας περπατάνε αμέσως μετά το χειρουργείο, χωρίς καθόλου βοηθήματα, φεύγουν την άλλη μέρα από το νοσοκομείο. Πάντοτε μιλάμε για μονοήμερη νοσηλεία. Και όπως σας είπα και προηγουμένως και για το γόνατο, η τάση, η διεθνής τάση αυτή τη στιγμή είναι το outpatient surgery, όχι εξωτερική ασθενής όπως είπαμε προηγουμένως, όχι βέβαια σε όλους τους ασθενείς μας, αλλά σε αυτούς τους ασθενείς μας που είναι σε μια καλύτερη γενική κατάσταση, που να μπορούν να έχουν αυτό το πλεονέκτημα, αυτά τα ωφέλη αυτής της τεχνικής. Με την πρόσθετη λοιπόν προσπέλαση, το χειρουργείο μας κρατάει μία με μία μισή ώρα. Δεν έχουμε μικρότερη αιμορραγία. Εφόσον ο τραυματισμός είναι μικρότερος, ο ασθενής μας έχει λιγότερο πόνο. Και σε συνδυασμό με τα σύγχρονα πρωτόκολλα, τα νοσηλογικά, τη γρήγορη υποκατάσταση, έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μας. Γιατρέ, επειδή ο κόσμος ενδεχομένως έχει μπερδευτεί με όλες αυτές τις ορολογίες, άλλοι λένε για επεμβάσεις άλμης. Ακριβώς. Άλλοι ονομάζουν την επέμβαση άμης. Γιατί όλες αυτές τις ονομασίες? Αυτή είναι η σύγχυση λοιπόν τώρα. Ψάχνοντας να βρούμε ποια είναι η πιο ατραυματική μέθοδος, υπάρχουν χειρουργοί οι οποίοι κάνουν την πρόσθετη προσπέλαση. Η πρόσθετη προσπέλαση λέγεται άμις, ή αν την κάνουμε, η άμις γίνεται παραδοσιακά με ένα τραπέζι έλξης. Που συνήθως βάζουμε αυτό το τραπέζι έλξης και τοποθετούμε τον άρρωστο για να μας βοηθήσει. Υπάρχει τεχνική χωρίς τραπέζι έλξης, που είναι λίγο πιο δύσκολα, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο για ένα έμπειρο χειρουργό. Από εκεί πέρα υπάρχει τεχνική που είναι σε ύπτια θέση πάλι, η οποία λέγεται άση, η οποία είναι anterior. Και αυτή είναι πρόσθετη προσπέλαση. Και από εκεί πέρα πάμε στην άλμηση, η οποία είναι αντερολάτρα, είναι λίγο πιο πλάγια. Γιατί και ποια θα πρέπει να επιλέξει κάποιο? Πάμε γιατί λοιπόν τώρα να τα πούμε. Τελικά, να τα εξηγήσουμε. Μάλλον μας μπερδέψατε ακόμη περισσότερο. Καταρχήν, προσπαθώ να εξηγήσω ίσως ιατρικά πράγματα που είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβουμε. Ο κάθε χειρουργός προσπαθεί να βρει ποια είναι η καλύτερη λύση για τον ίδιο. Εσείς ποια επιλέγετε? Εγώ χρησιμοποιώ την άλμηση, η οποία είναι αντερολάτρα λεμαές, είναι πρόσθετη προσπέλαση και αυτή, είναι λίγο πιο πλάγια την πρόσθετη προσπέλαση. Γιατί αυτή η τεχνική στα χέρια μου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που χρησιμοποιώ την τεχνική άλμηση σε ύπτια θέση, μετά από κάποια εκπαίδευση στο Wiesbaden της Γερμανίας από τον καθηγητή Dopfeil. Από εκεί και πέρα έχω δει ότι αυτή η τεχνική μου αποδίδει πάρα πολύ καλά. Οι ασθενείς μου κινητοποιούνται πολύ γρήγορα, δεν έχω προβλήματα και γι' αυτό ακριβώς είναι αυτή η τεχνική που χρησιμοποιώ. Τονίζετε ότι την εκτελείτε αυτή την συγκεκριμένη επέμβαση σε ύπτια θέση. Για ποιο λόγο, ποια είναι η διαφορά δηλαδή αν κάνετε πλαγίως ή αν την κάνετε από ύπτια θέση? Παίζει ρόλο? Θα τα πούμε. Έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Είχα την τύχη να είμαι για πολλά χρόνια στο ΚΑΤ, όπου πρόσφατα παρατήθηκα και είχα το βαθμό του διευθυντή εκεί. Είχα την τύχη λοιπόν να χρησιμοποιήσω όλες τις τεχνικές. Να χρησιμοποιήσω πίστες προσπελάσεις, να χρησιμοποιήσω πίστες προσπελάσεις ελάχιστης επιβατικότητας, άμυς, άλμυς, και είδα πραγματικά ότι αυτή η προσπέλαση εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Την άλμηση αυτή την τεχνική την έκανα σε πλάγια θέση για πάρα πολλά χρόνια, όμως είδα ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ακτινοσκόπηση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για να ελέγχω την σωστή τοποθέτηση των υλικών μου. Και δεύτερον, ότι στην πλάγια θέση είναι λίγο δύσκολο να ελέγξω το μήκος των σκελών μετά από το χειρουργείο. Άρα λοιπόν η τεχνική αυτή, γιατί όλοι πάντοτε προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, η τεχνική αυτή είναι εύκολα να γίνει σε ύπτια θέση, είναι η άλμη σε ύπτια θέση, και με αυτόν τον τρόπο έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιώ και ακτινοσκόπηση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να ελέγχω τελικά μου να έχουν μπει σωστά και να διορθώνω οτιδήποτε μου έχει πάει λάθος, και επίσης να ελέγχω το μήκος
των σκελών. Επίσης, όπως είπαμε και προηγουμένως για τα φορητά συστήματα πλοήγησης, έχουν αναπτυχθεί φορητά συστήματα πλοήγησης για τις πρόσθετες προσπελάσεις, που και αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κάνοντας μια ολική αρθροπλαστική ισχύου. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε ακτινολογικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, γιατί τη σωστή τοποθέτηση των υλικών μας μας την δείχνει το φορητό σύστημα πλοήγησης. Και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έχουμε βάλει τελικά μας σωστά. Ας δούμε όμως κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποβληθεί στην αρθροπλαστική ισχύου με τη μέθοδο Almis. Εδώ λοιπόν αυτή η κυρία. Αυτή η κυρία λοιπόν είναι σε πιο νεαρή ηλικία. Βλέπετε ότι η σωματοδομή της είναι πάρα πολύ καλή και μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε οποιαδήποτε προσπέλαση θέλουμε. Αυτή η καλή κυρία περπατάει αμέσως την άλλη μέρα μετά το χειρουργείο. Βλέπετε ότι δεν έχει την ανάγκη κανένας υποστηρίγματος. Αυτό είναι 24 ώρες μετά το χειρουργείο. Είναι 24 μετά το ώρες του χειρουργείου. Περπάτησε και την ίδια μέρα μετά το χειρουργείο με κάποιες ώρες, αλλά εδώ είναι την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί που περπατά στο διάδρομο του νοσοκομείου χωρίς κάποιο πρόβλημα και χωρίς να έχει ανάγκη οποιοδήποτε πει. Βέβαια στο ισχύο υπάρχουν ορισμένες μελέτες που λένε ότι θα είναι καλύτερα για κάποιο χρονικό διάστημα, να μην χρησιμοποιούμε, να μην επιτρέπουμε στους συνέδρους μας να κάνουν πλήρη αυτόνομη βάδιση. Μπορεί να το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιούν βακτηρίες ή να χρησιμοποιούν περιπατήρα, γιατί έχει πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό για την ενσωμάτωση του υλικού μας. Δηλαδή, για τις πρώτες 2 με 3 εβδομάδες, καλό να είμαστε ακριβώς. Δηλαδή, είναι το bone implant interface, δηλαδή πόσο σωστά θα συνδεθεί το υλικό μας με το οστούν. Βέβαια, αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Αμερική η τάση είναι άμεση φόρτιση μετά το χειρουργείο, χωρίς καμία υποστήριξη, αν ο ασθενής μας μπορεί, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ας δούμε ακόμη μία περίπτωση αντίστοιχη. Εδώ λοιπόν ένας κύριος σε μια νεαρή σχετικά ηλικία, είναι κοντά στην ηλικία των 60 χρόνων. Αυτός ο κύριος είναι μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο του, είναι από τα χρόνια του ΚΑΤ. Ο άνθρωπος αυτός πήγε, πλήρωσε τη ΔΗ στο υποκατάστημα της ΔΗ στην Κηφισιά και ήρθε και σε μέρα μετά και μου είπε με χαρά: κοίταξε τις γιατρέ, τι ώρα που πάω, είμαι αμέσως μετά μια εβδομάδα του χειρουργείου και πραγματικά μας είχε εντυπωσιάσει και γι' αυτό του λέω: θέλω να έχω αυτή τη βάδισή σου για να τη δείχνω, διότι είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μέσα μόλις σε μια εβδομάδα, ο άνθρωπος αυτός που πατάει σχεδόν καμία δυσκολία. Εντυπωσιακό και αυτό. Και να φανταστεί κανείς ότι πρόκειται για το ισχύον που υπό άλλες συνθήκες έπρεπε να περάσει τουλάχιστον ένα. Ακριβώς, μια βαρύτατη επέμβαση. Ακριβώς. Έπρεπε δηλαδή με μια συμβατική τεχνική, βέβαια τον βοηθάει και η σωματοδομή του αυτού του συγκεκριμένου ασθενή. Να ελαφρύσει το βάρος. Βεβαίως. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό αν έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ σωματώδης, αλλά βλέπετε ότι είναι εφικτή με τις πρόσθετες προσπελάσεις, είναι αυτή η αποκατάσταση. Δηλαδή, όπως σας είπα και προηγουμένως, η αρθροπλαστική ισχύ είναι η ίδια, η επέμβαση είναι η ίδια. Οι προσπελάσεις αυτό που μας κάνουν και η τεχνική μας αυτό που μας κάνει είναι η αποκατάσταση αυτή που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά λοιπόν διαφοροποιείται το σημείο εισόδου για την επέμβαση αυτή. Ακριβώς. Δηλαδή, εφόσον θα είμαστε ατραυματικοί με πολύ μικρότερες τομές, αυτό μας κάνει να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την ταχύ αποκατάσταση στους ασθενείς μας. Ας δούμε μια ακόμη τέτοια περίπτωση. Αυτός ο κύριος. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιδί 42 χρονών, είναι φίλος μου από την Κρήτη. Το έχω κάνει και τα δύο ισχύα εδώ. Αυτός έχει γίνει. Είναι αφωτερόπλευρη. Είναι αφωτερόπλευρη. Έχει γίνει το ένα όσο ήμουν στο ΚΑΤ, το άλλο έχει γίνει σε άλλο νοσοκομείο ιδιωτικό. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει 15 μέρες μετά το χειρουργείο να το αφαιρέσουμε τα ράματα. Και βλέπετε πώς ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες. Δεν θέλω να πω, είναι στο νοσοκομείο που δουλεύω τώρα. Και με ποια άνεση ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες 15 μέρες μετά το χειρουργείο σε αυτή την ηλικία. Με αφωτερόπλευρη ανθρωπιστική ισχύ. Ο άνθρωπος αυτός, μια και είναι και νέος. Επανέρχομαι στο βασικό μου ερώτημα προηγουμένως που σας είπα. Μπορεί πλέον να επιστρέψει όχι μόνο στην καθημερινότητά του, αλλά να κάνει και ένα είδος άσκηση που μπορεί να είναι λάτρης. Σαφέστατα μπορεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που του λέμε, που λέμε στους ασθενείς μας, δεν θέλουμε να έχουμε αθλήματα που επιβαρύνουν την άρθρωση, όπως παράδειγμα ένα τζόκινγκ. Ένα ήπιο τζόκινγκ μπορεί να το κάνει, αλλά καταλαβαίνετε ότι το impact στην άρθρωση είναι λίγο μεγαλύτερο. Προσπαθούμε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν στατικό ποδήλατο, να κάνουν κολύμβωση, να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Μπορούν βέβαια να κάνουν και ήπια άθληση, αλλά τους λέμε ότι καλύτερα θα ήταν να το αποφεύγουμε, διότι δεν ξέρουμε τα μακροχρόνια αποτελέσματα που θα έχουν στην επιβίωση των υλικών μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ πάντοτε λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να σκεφτείτε έξυπνα. Πρέπει να προστατεύσετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί πρέπει να προστατεύσετε το υλικό σας. Το πρόβλημα αυτό δεν το έχουμε στους ηλικιωμένους ασθενείς. Διότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς μας είναι πολύ ευχαριστημένοι μόνο και μόνο περπατάνε. Αν χειρουργήσει όμως ένα παιδί 40 χρονών αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες του, της καθημερινότητάς του είναι τελείως διαφορετικές. Έχει την οικογένειά του, έχει τα παιδιά, θέλει να βγει, να παίξει με παιδιά του. Είναι παραγωγική ηλικία. Θα κουραστεί στη δουλειά του, θα τρέξει και είμαστε ευτυχείς όταν βλέπουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τους επιτρέπουμε πράγματα, αλλά πάντοτε τους λέμε ότι πρέπει να είμαστε στην άκρη του μυαλού μας, ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Άλλες περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι να βρήκανε την χαμένη τους κίνηση και μάλιστα να κινούνται πολύ πολύ γρήγορα μετά από μια αρθροπλαστική ισχύου έχετε στο βιογραφικό σας. Βεβαίως, έχουμε να δείξουμε διάφορους ασθενείς. Εδώ, αν μπορούμε να δείξουμε ένα βίντεο μια συγκεκριμένη ασθενής, είναι μια κυρία η οποία έχω χειρουργήσει. Έχει χειρουργηθεί στο άλλο της ισχύο παλιότερα και έχει χειρουργηθεί με την Almis.
από μένα και βλέπετε ένα χρόνο μεταχειρητικά εδώ στο διάδρομο του νοσοκομείου. Και επειδή με ρωτήσετε προηγουμένως για ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, ορίστε αυτή η κυρία, η οποία μπορεί άνετα να τρέξει ένα χρόνο μετά και βλέπετε ότι αυτή, να μην ξεχνάμε ότι έχει ρυθεί και στα δύο ισχύα. Αμφωτερόπλευρη. Αμφωτερόπλευρη. Ένα παλιότερο και ένα πιο σύγχρονο. Αυτό αναφέρουμε... βλέπετε ένα χρόνο μεταχειρητικά μετά το τελευταίο ισχύο. Άρα βλέπετε ότι αυτή είναι η ποιότητα ζωής η οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που έχει χειριστεί και στα δύο του ισχύα. Εδώ ουσιαστικά έχουμε την πλήρη αποκατάσταση. Δηλαδή, ένας χρόνος μετά από την επέμβαση αυτή, θεωρώ ότι έχει γίνει και ενσωμάτωση των υλικών. Ακριβώς. Αλλά και η αποκατάσταση τυχόν. Εδώ δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτή η κυρία, αν δείτε έξω στον δρόμο, δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει χειριστεί και στα δύο ισχύα. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της δικής μας πρακτικής. Γιατρέ, κλείνοντας λοιπόν την εκπομπή, θέλω να ανακεφαλαιώσουμε αναφέροντας τα σύν και τα πλήν αυτής της μεθόδου ολικής αυτοπραστικής με την τεχνική άλμηση. Άλμηση ήπια θέση. Όπως είπα προηγουμένως, είχα την τύχη, λόγω των προηγούμενων μου εμπειρίες στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, να χρησιμοποιήσω όλες τις μεθόδους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και έχω καταλήξει ότι αυτή η τεχνική είναι αυτή που στα δικά μου χέρια τουλάχιστον παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και γι' αυτό ακριβώς την κάνω σε όλους τους μου ασθενείς αυτή τη στιγμή. Με την τεχνική αυτή, καταρχήν, δεν χρησιμοποιώ κανένα σύγχρονο τραπέζι, περίεργο ή οτιδήποτε άλλο έλξη που να τοποθετώ του ασθενεί μου σε περίεργε θέσει. Άρα λοιπόν, αυτό που χρησιμοποιούνται τα τραπέζια έλξη σε άλλε τεχνικέ δεν χρειάζονται εδώ. Άρα λοιπόν, η καθημερινότητά μου στο χειρουργείο γίνεται πολύ πιο εύκολη, διότι χρησιμοποιώ ένα απλό συμβατικό χειρουργικό τραπέζι. Ένα σημαντικό. Δεύτερον, η ήπια θέση σε σχέση με την πλάγια μου δίνει τη δυνατότητα, όπω είπα και προηγουμένω, να χρησιμοποιήσω ακτινοσκοπικό έλεγχο. Δηλαδή, ελέγχω σε όλα τα βήματα του χειρουργείου μου, ελέγχω πάρα πολύ την σωστή τοποθέτηση των υλικών μου. Ξέρετε, οι ασθενείς ανησυχούν πάρα πολύ, ιδιαίτερα για το μήκος των σκελών. Δηλαδή, σου λένε, γιατρέ μου, θα είμαι στο ίδιο, θα έχω πρόβλημα, θα έχω ανισοσκελίαματα, θα είναι λίγο μακρύτερο το ένα, λίγο κοντότερο. Με αυτή την τεχνική, λοιπόν, εφόσον είναι σε ήπια θέση, μπορώ να ελέγξω στο 100% την σωστότητα, την ορθότητα της χειρουργικής μου πρακτικής. Ακόμη και με μεγάλες αποκλίσεις, αν είναι κάποιος ασθενής εξ αρχής. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνεις αυτή την τεχνική και η ήπια θέση του ασθενής να σου δώσει το πλεονέκτημα με το ακτινοσκοπικό σου μηχάνημα, να ελέγξεις την κοτήλη σου, να ελέγξεις το στέμ σου και εκείνη την ώρα μπορείς να ελέγξεις, επειδή είναι σε ήπια θέση ο άρρωστος, βλέπεις μπροστά σου τα δύο πόδια και βλέπεις ακριβώς ποιο είναι το επίπεδο της ανακατασκευής που έχεις κάνει. Αν οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, μπορεί να το διορθώσεις, μπορεί να τροποιήσεις κάτι και αυτό είναι στη τελική ανάλυση προς όφελος του ασθενούς. Άρα λοιπόν, το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα, χωρίς καμία προετοιμασία, μόνο με ένα απλό συμβατικό τραπέζι, το οποίο δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια προετοιμασία ειδική για να κάνουμε αυτό το χειρουργείο. Γίνεται σε ένα σύντομο χρόνο, σε ένα λογικό χρόνο. Χρησιμοποιούμε ακτινοσκόπηση να ελέγξουμε το τα υλικά μας. Μπορούμε από εκεί και πέρα να είμαστε απολύτως σίγουροι, τελειώνοντας το χειρουργείο μας, για το μήκος των σκελών και έτσι ώστε να έχουμε ένα ευχαριστημένο ασθενή μετά την χειρουργική επέμβαση. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας στην εκπομπή, μιας και μπορέσαμε να μιλήσουμε σήμερα για την ολική αυτοπλαστική γόνατος με φορητό σύστημα πλοήγησης, αλλά και για την ολική αυτοπλαστική ισχύου με το σύστημα άλμης, με τη μέθοδο άλμης. Οπότε, νομίζω ότι αν προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα σε κάποιον ο οποίος έχει ένα τέτοιο θέμα, μπορεί να αποτανθεί και να βρει τέλος πάντων γιατριά σε τέτοιες μεθόδους, σε τέτοιες τακτικές. Είναι δύο αξιόπιστες προτάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές αρθρίτιδας, η πιθανότητα να αναπτύξετε οστεοαρθρίτιδα έχει μεγαλύτερη σχέση με τον τρόπο ζωής και παράγοντες όπως η διατροφή, το σωματικό βάρος, η άσκηση και προγενέστερους τραυματισμούς. Αν βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση να πρέπει να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, τότε βασικός γνώμονας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν η πιο ανώδυνη, αποτελεσματική και σύντομη επέμβαση, περιορίζοντας τυχόν αρνητικές συνέπειες. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας.